Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθεσεών, ανακοίνωση, 2 Νοεμβρίου 2020, κεφάλαιο Α. Πρόθεσμιες υποβολής δήλωσεων άναστολων σύμβασεων εργασίας, 1. Πρόθεσμιες υποβολής δήλωσεων άναστολων σύμβασεων εργασίας εργαζομένων και όρθων επαναληψιών για το μήνα Σεπτέμβριο. Δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας μόνο για εργαζόμενους, για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση, για το μήνα Σεπτέμβριο καθώς και ορθών επαναλήψεων. Επιχειρήσεις εργοδότες εργαζομένοι πρόθεσμιες υποβολής δήλωσεων και όρθων επαναλήψεων από 3 Νοεμβρίου 2020 έως 5 Νοεμβρίου 2020 από 3/12/20 έως και 5 Νοεμβρίου 2020. Για τις ημέρες που αντιστοιχούν στο μήνα Σεπτέμβριο και εντός των ανωτέρω προθεσμιών είναι δυνατή η υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες που πλήγηκαν από τον κυκλώνα ή ανώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ΝΗ. 4.728 δισχιλιοστά 20, α186, σημειώνεται ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις επιλέγουν το ειδικό έντυπο δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας από 1η Αυγούστου 2020 και μετά και εν συνεχεία επιλέγουν ειδική περίπτωση και η αναστολή των συμβάσεων δύναται να ξεκινούν από 18 Σεπτεμβρίου 2020 και εφ' εξής. Δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων σε επιχειρήσεις εργοδότες που έχουν θέση σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους, οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες εργαζομένων κατά τα οριζόμενα της ΗΠ. Αριθμοί 39.363 χιλιοστά 500 307 30 Σεπτεμβρίου 2020 Β. 4.262 την 30 Σεπτεμβρίου 2020 Οι επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης, ΕΠΑ, μπορούν να δηλώσουν τους εργαζομένους τους, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή είτε λόγω αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας του έμεσου εργοδότη με εντολή δημόσιας αρχής, είτε γιατί η επιχειρηματική του δραστηριότητα πλήθεται σημαντικά βάσικα, είτε ανήκει σε ειδική περίπτωση, υποβάλλοντας το ειδικό έντυπο δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας από 1η Αυγούστου 2020 και μετά και εν συνεχεία επιλέγοντας εργαζόμενοι τοποθετημένοι μέσω ΕΠΑ σε καταστήματα και επιχειρήσεις που πλήττονται βάσικα ή ανήκουν σε ειδικές περιπτώσεις. Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται από την ΕΠΑ, η οποία δηλώνει τους εργαζόμενους της, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε αναστολή από τον έμεσο εργοδότη είτε για όλο το μήνα, είτε για χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου μήνα και συμπληρώνει υποχρεωτικά για τον κάθε εργαζόμενο του οποίου η σύμβαση τίθεται σε αναστολή το αριθμός φορολογικού μητρώου του έμεσου εργοδότη στον οποίο έχει τοποθετηθεί ο εργαζόμενος σε σχετικό πεδίο. 2. Πρόθεσμιες υποβολής δήλωσεων και όρθων επαναληψιών άναστολων σύμβασεων εργασίας εργαζομένων για το μήνα Οκτώβριο. Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων των αναστολών των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για το μήνα Οκτώβριο θα είναι αποκλειστικά μέχρι και τη 16 Νοεμβρίου 2020 προκειμένου με αυτοματοποιημένο τρόπο να ενεργοποιηθεί η διαδικασία για την επιστρεπτέα προκαταβολή 4. Για τις ακόλουθες περιπτώσεις, κλάδι, επισητισμού τουρισμού μεταφορών πολιτισμού αθλητισμού και κάθε άλλου κλάδου βάσικα σύμφωνα με το παράρτημα της άριθμη. 42.774 χιλιοστά 72 20 Οκτωβρίου 2020 κοινή υπουργική απόφαση, Β. 4.706, επιχειρήσεις εργοδότες που πλήγηκαν από τον κυκλώνα ή ανώς και έχουν θέση σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους, έδρα ή παράρτημα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΝΗ. 4.728 δισχιλιοστά 20, α186, επιχειρήσεις εργοδότες που έχουν θέση σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους, οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες εργαζομένων κατά τα οριζόμενα της ΗΠ.
αριθμή 39.363 χιλιοστά 500 307 30 Σεπτεμβρίου 2020, β. 4.262, επιχειρήσεις εργοδότες, των οποίων αναστέλλεται η επιχειρηματική τους δραστηριότητα και εδρεύουν ή έχουν παραρτήματα και μόνο για τους εργαζόμενους σε αυτά, σε μία από τις περιφερειακές ενότητες που ήταν στο επιδημιολογικό επίπεδο 4 πολύ υψηλό σύμφωνα με την άριθμη. Σύμφωνα με την Δέλτα πρώτα, γάμα πικ, 64.450 ενδέκατα, 10,2020 κοινή υπουργική απόφαση, β. 4.484. Ειδικότερα, Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, από 16 Οκτωβρίου 2020, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, 23 Οκτωβρίου 2020. Επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης, ΕΠΑ, των οποίων εργαζόμενοι έχουν τοποθετηθεί σε έμεσο εργοδότη ο οποίος εμπίπτει σε μια από τις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν τεθεί σε αναστολή συμβάσεις εργασίας τους, ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων όπως προβλέπεται ανωτέρω για το μήνα Σεπτέμβριο. TED Mora Tax Haven, https://www.taxhaven.gr/news/pedena2720/ergan/prosmis/ipobols/dilguzun/anastolgun/symbagun/sim/ergasia/aidikes/kathgoris/ka